Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο review του GameLab.gr. Είμαι η Άντα, αλλιώς Antagonizer, και είμαι σήμερα εδώ για να σας κάνω ένα βίντεο review για μια νέα οθόνη που μας έχει φέρει η Philips 4K. Βέβαια το ερώτημα είναι το, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή μου, πόσο έχω αλλάξει σαν άνθρωπος από τότε που έχω παραλάβει το συγκεκριμένο monitor. Η απάντηση είναι καθόλου, γιατί η Monoplan ή αλλιώς Μάριος, και προφανώς εγώ θα κάνω το review. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την Philips 328 Y1CA, η οποία τι είναι? Είναι ένα 4K UHD 60fps VA panel monitor, το οποίο έχει αρκετές τεχνολογίες μέσα από τις οποίες θα μας βοηθήσει να έχουμε μια πολύ πιο ωραία και απολαστική εμπειρία σε οτιδήποτε σχεδόν κάνουμε, είτε αυτό είναι ταινίες, είτε είναι δουλειά, είτε είναι gaming. Παράδειγμα λοιπόν, έχουμε Ultra Wide Colors, το οποίο μας προσφέρει μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων, άρα και πολύ πιο ζωντανά. Έχουμε τη λογική και τη λειτουργία του Smart Contrast, το οποίο πρακτικά τι είναι, γίνεται αυτόματα η εναλλαγή των χρωμάτων, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια δυναμική βελτίωση της αντίθεσής τους και να απολαμβάνουμε καλύτερα τις πιο σκούρες αποχρώσεις που μπορεί να έχουμε σε οτιδήποτε βλέπουμε. Βέβαια, σε όλα αυτά έχουμε να πούμε και το Adaptive Sync, το οποίο Adaptive Sync είναι η λειτουργία η οποία μας επιτρέπει να έχουμε καθαρή και ομαλή ανανέωση εικόνας, ασχέτως βέβαια της κάρτας γραφικών που έχουμε, είτε είναι Nvidia είτε είναι AMD. Μάριε, την οθόνη την έχεις δείξει τα παιδιά? Δεν κρύβεται, είναι αυτή εδώ παιδιά, 32 inches οθόνη, 4K UHD όπως είπα. Δεν κρύβεται, είναι μια πάρα πολύ ωραία οθόνη, και ασχέτως του μεγέθους της, όπως και με το προηγούμενο review που είχαμε κάνει σε οθόνη της Philips, δεν έχω πειράξει τις ρυθμίσεις της, είναι στο εργοστασιακό που λέμε. Η οθόνη είναι απολαυστικότατη και δεν κουράζει καθόλου. Άσχετα ότι την έχω σε πολύ μικρή απόσταση από τα μάτια μου και είναι και 32 ίντσες, έτσι, δεν είναι μικρή. Άρα το μέγεθος μετράει. Εξαρτάται τις λειτουργίες που έχεις επάνω, όπως είναι η Low Blue λειτουργία, η οποία πρακτικά μειώνει την υπεριόδη ακτινοβολία την οποία λαμβάνουμε από τα χαμηλά μπλε χρώματα, και μας επιτρέπει να είμαστε πιο ξεκουραστοί και να αποφεύγουμε και τις βλαβερές ή τις οποιαδήποτε μάλλον βλαβερές επιπτώσεις μπορούν να έχουν τα μάτια μας από την υπερβολική έκθεση σε μία οθόνη. Βέβαια, σε όλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ και το Flicker Free Technology, το οποίο έχει η οθόνη, όπου πρακτικά μας λέει ότι με την σωστή χρήση των χρωμάτων αποφεύγουμε αυτή την εκνευριστική, το εκνευριστικό tearing που έχει πολλές φορές μια οθόνη, και βλέπουμε να ανεπακατεβαίνει μια γραμμή στην ανανέωση της εικόνας. Εδώ να κάνω εγώ μια σημείωση, αν παρατηρήσουν τα παιδιά οι δύο οθόνες που βλέπουμε, η από πίσω οθόνη που έχει ο Μάριος κάνει flickering αυτή τη στιγμή στη κάμερα, οπότε μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος και με ανθρώπινο μάτι. Ενώ δίπλα η 32 inch, η νέα οθόνη που έχει της Philips, όπως βλέπετε είναι αψεγάδιαστη. Εγώ θα έλεγα ότι είναι IPS. Δεν τα λες καλά. Όχι, είναι όπως είπα και πριν, VA το panel. Ή όπως είπε και κάποιος πολύ καλός γνωστός μου φίλος, είναι VA ή μάλλον όχι, είναι IPS SAS. Στα σημαντικά κομμάτια της οθόνης βέβαια πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρουμε το cable management, το οποίο έχει η οθόνη στο πίσω μέρος της, το VESA mount, το οποίο υποστηρίζει για να μπορέσουμε να την κρεμάσουμε σε κάποιο μηχανισμό τον οποίο ενδεχομένως έχουμε πάρει για να κερδίζουμε τον χώρο στο γραφείο μας, και φυσικά έχουμε και λέμε, σε μια πολύ ευχάριστη έκπληξή μου, μπορώ να πω ότι η οθόνη έχει και HDMI και DisplayPort σύνδεση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι αν έχετε μια κάρτα γραφικών η οποία δεν υποστηρίζει πολλές θύρες HDMI ή DisplayPort και έχετε παραπάνω από μία οθόνες, έχετε τη δυνατότητα να μπορέσετε να κάνετε εναλλαγή θυρών και να μπορέσετε να έχετε όλες τις οθόνες συνδεδεμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδουν στο μέγιστο που μπορούν. Βέβαια, ένα τελευταίο κομμάτι το οποίο πρέπει να αναφέρω είναι τα ηχεία της οθόνης, τα οποία είναι στερεοφωνικά ηχεία στο πίσω μέρος της οθόνης, τα οποία πραγματικά παιδιά, ο ήχος είναι πάρα μα πάρα πολύ καλός. Κάτι το οποίο το έχω αξιοποιήσει πάρα πολύ και στο gaming, αλλά και στο video editing. Δεδομένου ότι ο ήχος ο οποίος μου δίνει είναι
τόσο σωστά καλυμπρισμένος ώστε να μου δίνει σχεδόν το αποτέλεσμα το οποίο έχω στο επεξεργαζόμενο μου βίντεο. Κάτι ακόμα βέβαια, ωραία, όλες αυτές οι τεχνολογίες υπάρχουν, είναι εκεί, τις λέμε, τις αναφέρουμε, τι πάει να πει αυτό όμως πρακτικά για έναν gamer. Η οθόνη δεν είναι φτιαγμένη για professional gaming, είναι φτιαγμένη για casual gaming, δεδομένου ότι μιλάμε για 60 fps, όχι παραπάνω. Άρα λοιπόν, κάποιος ο οποίος θέλει να παίξει τα 144 για να είναι και λίγο πιο competitive σε σύγκριση με τους αντιπάλους του, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απολαύσουμε και τις ταινίες μας που μας αρέσουν, αλλά και το να μπορούμε να κάνουμε ένα σωστό video editing χωρίς να κουραζόμαστε με ιδιαίτερα μεγάλη λεπτομέρεια, δεδομένου ότι η οθόνη είναι φοβερή, παιδιά. Φτου! Πάλι θα πέσω rank στο LOL. Ναι, αλλά στο Warzone θα μπορείς να το πας πάρα πολύ καλά, δεδομένου ότι το Warzone δεν πάει πάνω από 100 FPS. Μία ωραία λεπτομέρεια όσον αφορά την οθόνη είναι το γεγονός ότι ακόμα και αν παίξουμε κάτι σε 1080p και πάλι είναι σε πολύ υψηλή ποιότητα την οποία θα πάρουμε πίσω, δεδομένου ότι έχω παίξει και Forza σε 1080p την οθόνη, ενώ είναι ρυθμισμένη στα 4K, έχω παίξει και 7 Days to Die. Θα μου πούν τώρα πάρα πολύ το 7 Days to Die. Αλφα! Ναι, και ότι δεν έχει και τα καλύτερα γραφικά. Ναι! Δεδομένου ότι τα απολαμβάνεις ακόμα και σε 4K, κάτι έχει να πει αυτό! Πώς πήγες από το Forza στο 7 Days to Die? Θέλεις μία κορυφή, ένα πάτο και έρχεται και το ενδιάμεσο κομμάτι, το οποίο ας πούμε είναι το Hades, το οποίο έχω παίξει πάρα πολύ, όπου ήταν απολαυστικό. Σε συνδυασμό βέβαια με το σύστημα το οποίο έχω, το καινούργιο, ήταν ακόμα πιο εύκολο να παίξω. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια. Εγώ να κάνω μία ερώτηση νερντιστική, έτσι, bonus question. Επειδή είναι 32 ίντσες, υποθέτω τα 4K είναι υπερικανοποιητικά στο μισό μέτρο που έχεις απόσταση από την οθόνη. Όταν βάζεις 1080p, βλέπεις πιξέλιασμα στο monitor σου επειδή είσαι κοντά? Ναι ή όχι? Καθόλου, τίποτα. Μπορώ να πω ότι φαίνεται διαφορά. Υπάρχει κάτι σαν μια ελαφριά θολούρα που μειώνει την όλη ποιότητα της εικόνας, έτσι. Αλλά δεν βλέπω πιξέλιασμα. Όχι, είναι πάρα πολύ καθαρό. Καταλαβαίνεις βέβαια ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στην ποιότητα, αλλά δεν υπάρχει πίξελ. Υπάρχει σαν θόλωση κάτι στην οθόνη, η οποία πρακτικά απλά σου μειώνει το αποτέλεσμα και δεν έχει το εκνευριστικό, το πιξελάκι το οποίο σε ενοχλεί. Και η εικόνα που η οποία βλέπετε είναι 1080p εικόνα. Δεν είναι 4K και πάλι είναι πεντακάθαρη. Και ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο είχα απολαύσει. Όχι, δεν μου έχει λείψει το Far Cry. Λοιπόν, Μάριε, overall, τι βαθμολογία παίρνει το monitor? Για μένα το monitor με αυτά τα οποία έχουμε δει, δεδομένου ότι είναι και value for money, γιατί η τιμή της γενικά από ό,τι έχω δει στην αγορά ξεκινάει από 350 ευρώ, σύνολα αυτά τα οποία προσφέρει, θα μπορούσα να πω ένα 8,5 με 9 στα 10. Πού χάνει όμως? Χάνει αρχικά στο ότι το ύψος της οθόνης δεν ρυθμίζεται, η οθόνη μπορεί να ρυθμιστεί διαγώνια μόνο από κάτω προς τα πάνω. Ωραία, οπότε για περιπτώσεις που τα γραφεία είναι πιο ψηλά από τους χρήστες θα είναι λίγο δύσκολο να τη διαχειριστούν, εκτός και αν έχουν κάποιο βέσα μπράτσο. Τα 60 fps, τα οποία είναι λίγο χαμηλά, αλλά και πάλι προσωπικά εμένα δεν με έχουν τόσο πάρα πολύ, γιατί δεδομένου ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια 60 fps είχα, δεν ήμουν στα 144. Και τέλος έχει και έναν χρόνο απόκρισης περίπου 4 millisecond. Κάτι το οποίο είναι λίγο πιο αργό από ό,τι έχουμε συνηθίσει, αλλά πιστεύω ότι το καλύπτει το 4K. Αλλά ένα 8,5 στα 10 είναι μια πάρα πολύ τίμια βαθμολογία, πιστεύω. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την 328Y1CA. Θεέ μου, τι ονόματα είναι αυτά που δίνουν στις οθόνες. Από εκεί και πέρα, εσείς αποφασίζετε κατά πόσο θα θέλατε να επενδύσετε σε μια τέτοια οθόνη και φυσικά μπορείτε να μας αφήσετε τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο, όπου μπορείτε να βρίσκετε και τα links για τα social media του GameLab, όπου μπορείτε να τα ακολουθείτε για να μαθαίνετε τα τεκτενόμενα της gaming βιομηχανίας, αλλά και να παίρνετε και μία μικρή δόση από την τρέλα που κουβαλάνε οι streamers που έχουμε στο GameLab.
Καλή συνέχεια σε όλους και όλους και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.